Ερώτηση για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Κατέθεσαν 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους υπουργούς επικρατείας Νίκο Παπάδη και ο Σύνης Νίκο Παρασκευόπουλο και υποδομών Χρήστος Πύρτζη. Οι βουλευτές χαρακτηρίζουν τον διαγωνισμό παροδία, που στόχο έχει το κυβερνητικό έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, και τονίζουν ότι στόχος του υπουργού επικρατείας είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί προτού κριθεί η συνταγματικότητά της από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την ερώτηση τη Νέα Δημοκρατία, οι 13 βουλευτές του κόμματος τονίζουν ότι ο κύριος Παπάς αφαίρεσε την αρμοδιότητα επί των αδειοδοτήσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την πήρε στα χέρια του. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ακόμη ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομιών το σχεδιασμό και την εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την κατακύρωση των 4 αδειών προκαλεί θυμηδία, και τονίζουν ότι η δίθεν ηλεκτρονική δημοπρασία που σχεδιάζει η Ένωση τελικά δεν είναι και τόσο ηλεκτρονική, με αποτέλεσμα να γύρονται συνθήκες αδιαφάνειας και διαβλητότητας της όλης διαδικασίας. Υπογραμμίζουν σχετικά ως προφανώς ασυμβίβαστο το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πύρτζης, αναθέτει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην Ένωση, την οποία εποπτεύει και την ίδια στιγμή στη διαγωνιστική διαδικασία που καλείται να ολοκληρώσει η αρχή. Να συμμετέχει επιχειρηματίας που συνδέεται προσωπικά μαζί του και όλος τυχαίος ο πατέρας του ίδιου να λαμβάνει παράλληλα δημόσια έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μετά από κατατιμήσεις που έχει αποφασίσει ο ίδιος υπουργός. Γίνει μια δημοπρασία. Ένας διαγωνισμός δημόσιος, όπου όσοι έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για να λάβουν μέρος, θα λάβουν μέρος. Έχουν κατατεθεί, από ό,τι ξέρω, 11 αιτήσεις, υπήρξαν 11 ενδιαφερόμενοι, 2 από αυτούς δεν είχαν τα απαραίτητα στοιχεία. Εξετάζονται τώρα αυτοί που έχουν τα απαραίτητα στοιχεία και θα γίνει κανονικά ο διαγωνισμός. Αυτά είναι εν ολίγης. Θα γίνει ένας ανοιχτός διαγωνισμός για να αποκτήσουν τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτά είναι γενικά για τις τηλεοπτικές άδειες.